Δεν υφίσταται επομένως επί του προκειμένου καμία περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας του καταγγέλλοντος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη αφενός την πολιτική του ιδιότητα και αφετέρου τον σατυρικό χαρακτήρα της εκπομπής. Αυτό τους προτείνει ο δικός τους επιστημονικός συνεργάτης. Δεν έχουν τελικά καμία καταγγελία από κανέναν βουλευτή και αυτή που ο υπερβάλλον ζήλος είναι πολύ μικρή έκφραση για να εκφράσει αυτό. Αυτοί οι βασιλικότεροι του βασιλέως παίρνουν πρωτοβουλία. Στις ημέρες που η Ελλάδα ταλαιπωρείται και όλος ο κόσμος ταλαιπωρείται από την πιθανή χρεοκοπία λόγω όλων αυτών των ανθρώπων που κυβερνούσαν αυτή τη χώρα τόσα χρόνια, βλέπει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο να παραγράφεται και παίρνει την πρωτοβουλία για μια εκπομπή, είτε είναι στατηρική είτε δημοσιογραφική, δεν έχει σημασία, για οποιοδήποτε δημόσιο λόγο και κριτική στο πολιτικό σύστημα και λέει ότι, που κάποιος είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν ως πείρα, λειτουργούν ως κλίκα που καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Με θέμα βέβαια την ατιμωρησία που όλοι δηλώνουμε και ρίχνουν πρόστιμο, αυτή η ανεξάρτητη αρχή, 50.000 ευρώ. Είναι πραγματικά τραγικό, είναι εξοργιστικό. Το μόνο πράγμα που έχει προσβληθεί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η ίδια η δημοκρατία και η ίδια η ελευθερία του λόγου και αυτοί που το προσέβαλαν είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι εννοείται ότι επιλέχθηκαν με πολύ υψηλά ποιοτικά κριτήρια, κυρίως παιδείας, αλλά επειδή η παιδεία. Σίγουρα δεν είναι οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις ή οι τίτλοι που έχεις ή κάποια πτυχία, αλλά είναι η ανεπτυγμένη κουλτούρα, είναι η ανεπτυγμένη κριτική σκέψη και αντίληψη, η υψηλή αίσθηση δικαίου, η υψηλή αίσθηση σεβασμού στην ελευθερία του λόγου και όλα αυτά, η δυνατότητα να εμβαθύνεις τα πράγματα, να διαβάζεις κάτω από τις γραμμές και όλα αυτά. Και η συναισθηματική νοημοσύνη μόνο. Και η συναισθηματική νοημοσύνη, αυτά είναι παιδεία. Και όλα αυτά δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί του ΕΣΟΡΟΥ έχουν αποδείξει με τις αποφάσεις τους όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν τα διαθέτουν. Ότι είναι πολύ, πολύ λίγοι για αυτήν την απίστευτη εξουσία που τους έχει δοθεί. Η οποία, επαναλαμβάνουμε, έχω εδώ στα χέρια μου η Ένωση Εισαγγελών Ελλάδος, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, έχει στείλει ολόκληρο δελτίο τύπου χρόνια πριν για το πόσο απαράδεκτο είναι να υπάρχουν άνθρωποι όπως το ΕΣΟΡΟΥ που είναι, δεν μπορούν να ελεγχθούν από κανέναν. Από κανέναν, έτσι. Μιλάμε για την πεμπτουσία, το αποφασίζουμε και διατάζουμε. Από τα θεμέλια του είναι αντιδημοκρατικό όλο αυτό το πράγμα. Αυτός ο θεσμός και δεν την έχουν αυτή την παιδεία. Και αν οι άνθρωποι αυτοί ήταν πραγματικά δημοκρατικοί, δώσε εξουσία σε έναν άνθρωπο να δεις τι άνθρωπος είναι, λένε. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά δημοκρατικοί, σαν πραγματικά δημοκρατικό άνθρωπο, όταν πας και του δίνεις τόσες ποσότητες εξουσίας, αυτή την απίστευτη εξουσία του αποφασίζουμε και διατάζουμε, σου λέει τι λέτε, παιδιά, είστε τρελοί. Είναι δυνατόν, τι είμαι εγώ, τι είμαι ο Θεός είμαι και θα πάρω αυτή την εξουσία. Δεν τη δέχεται καν. Και αν τη δεχτεί τέλος πάντων, τη χρησιμοποιεί πολύ διακριτικά, πολύ σεμνά, πολύ προσεκτικά. Και όχι κατά αυτόν τον τρόπο λες και μιλάζει κλίσεις, η τροχιά δεξιά και αριστερά και για θέματα μάλιστα ελευθερίας του λόγου. Είναι πραγματικά απαράδεκτο. Το λέω με πλήρη επίγνωση, οι άνθρωποι αυτοί στο ΕΣΟΡΟΥ θα έπρεπε να ντρέπονται, όχι μόνο για αυτήν, αλλά και για αυτήν και κυρίως ίσως για αυτήν, ειδικά αυτές τις εποχές, θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτή τους την απόφαση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν ντρέπονται καθόλου. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν καν γιατί θα έπρεπε να ντρέπονται. Και δεν καταλαβαίνουν καν γιατί είναι απαρχαιωμένοι, οι αντιλήψεις τους είναι απαρχαιωμένες και επιτέλους πρέπει να απαλλαχτούμε από όλες αυτές τις απαρχαιωμένες αντιλήψεις της υποκρισίας και του ψέματος που μας κρατάνε εχμάλωτους σε αυτή τη χώρα, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι σε αυτή τη χώρα που θέλει να σκάσει επιτέλους και δεν μπορεί άλλο όλους αυτούς τους υποκριτές, όλους αυτούς τους ψεύτες, όλους αυτούς τους διαπλεκόμενους που από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι αυτή τη στιγμή που κοντεύουμε να ψοφήσουμε όλοι, έχουμε βαρεθεί να τους ακούμε να μας κοροϊδεύουν με όλα τους τα ψέματα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβουμε, γιατί η κοινωνία αλλάζει. Και αυτοί βρίσκονται ακόμα εκεί. Υπάρχουν σε site μαθητικών οργανώσεων και σχολεία έχουν δικά τους site τα οποία οι άνθρωποι σκέπτονται, προβληματίζονται 15χρονοι, 16χρονοι, 17χρονοι, γράφουν άρθρα και προβληματισμούς και σκέψεις και αντιλήψεις για κοινωνικά θέματα του σήμερα που ο πρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ δεν μπορεί καν να τα αντιληφθεί. Δεν έχει τη δυνατότητα να τα αντιληφθεί καν. Ο κόσμος πάει μπροστά και εμείς μένουμε πίσω. Έχει ξεπεράσει η εποχή και η κοινωνία. Είναι πραγματικά απίστευτο και γι' αυτό, ξέρετε, όσοι άνθρωποι έχουν πάει στο ΕΣΟΡΟΥ, μιλάμε για χιλιάδες μαρτυρίες, νομικοί σύμβουλοι από κανάλια, άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους και αυτοί πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή αυτά, όλοι έχουν να λένε για το πόσο προσβλητικοί, απαξιωτικοί, αλαζόνες και ειρωνικοί είναι όλοι οι άνθρωποι εκεί μέσα και πώς τους αντιμετωπίζουν. Είναι πραγματικά ένα έσχος αυτό που γίνεται με το ΕΣΟΡΟΥ στην Ελλάδα. Ο ρόλος που παίζει εδώ και πολλά χρόνια απέναντι σε δημοσιογραφικές εκπομπές, σε σατυρικές εκπομπές που θέλουν να μιλήσουν και να πούν το αυτονόητο σχεδόν, είναι χυδαίος ο ρόλος και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και επαναλαμβάνουμε, μην ξεχνάτε, δεν μπορεί να το ελέγξει κανένας παρά μόνο οι βουλευτές.